Υπό τις παροτρύνσεις χιλιάδων Παριζιάνων που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί στην περιοχή του πύργου του Άιφελ, ο Βραζιλιάνος μηχανικός Αλβέρτο Σάντος Ντιμόντ γράφει ιστορία. Πραγματοποιεί με επιτυχία την πρώτη στα χρονικά ελεγχόμενη πτήση αερόπλοιου. Το αερόπλοιό του, ένα τεράστιο μπαλόνι χωρίς σκελετό που έπαιρνε το σχήμα του από την πίεση του αερίου που μετέφερε, είχε κατασκευαστεί από τον ίδιο τον Ντιμόντ και ήταν το πρώτο στον κόσμο αερόπλοιο που διέθετε πιδάλιο. Τούρκοι ναύτες ανασύρουν από το βυθό του λιμανιού της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης τα συντρίμμια ενός από τα καλύτερα σκάφη του τουρκικού πολεμικού στόλου. Ήταν το θορυκτό Fetih Bulent, που είχε βυθιστεί λίγες ώρες νωρίτερα από ελληνικές τορπίλες, ενώ ήταν αγκυροβολημένο μέσα στο λιμάνι της πόλης. Δράστης της επίθεσης ήταν ένας θαραλέος Έλληνας υποπλοίαρχος, ο 35χρονος Νικόλαος Βότσης, που εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι της νύχτας, μπήκε με το τορπιλοβόλο του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έπληξε το τουρκικό σκάφος. Το ανδραγάθιμα του Βότση, μία από τις ενδοξότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ήταν η απαρχή σειράς λαμπρών επιτυχιών του ελληνικού στόλου που τον ανέδειξαν σε κυρίαρχο του Αιγαίου κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Φεύγει από τη ζωή από τύφο σε ηλικία μόλις 32 ετών μια μεγάλη μορφή της Αμερικανικής Αριστεράς που είχε κάνει δεύτερη πατρίδα τη Σοβιετική Ρωσία. Ήταν ο δημοσιογράφος και συγγραφέας John Reed, εκ των ιδρυτών του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε συνδεθεί στενά με τους Μπολσεβίκους του Λένιν και έζησε από κοντά τη μεγάλη περιπέτεια της Οκτωβριανής Επανάστασης, την οποία και περιέγραψε στο διάσημο βιβλίο του «Οι 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο». Με εντολή του Λένιν, οι Σοβιετικές αρχές κίδεψαν το Ριντ με τιμές ήρωα και έθαψαν τη σωρό του στα τείχη του Κρεμλίνου, δίπλα σε επιφανείς προσωπικότητες του Σοβιετικού καθεστώτος. Ένας θρύλος της βρετανικής πολιτικής ζωής, ο πρωθυπουργός Λόιντ Τζορτζ, υποβάλλει την παρέτησή του και αποσύρεται από την πολιτική σκηνή. Ο φιλελεύθερος πολιτικός, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης της Αντάντ κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και της διάσκεψης των Βερσαλιών που διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της Ευρώπης του Μεσοπολέμου, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το πρωθυπουργικό αξίωμα όταν η κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών που στήριζαν την κυβέρνησή του αποφάσισε να άρει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του και να αποσυρθεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες που ανέδειξε η Σοβιετική Ένωση τον αιώνα που πέρασε. Γεννημένος στην Οδυσσό, μια μέρα σαν σήμερα, στις 19 Οκτωβρίου 1916, ο Εμίλ Γκίλελς ανδρώθηκε καλλιτεχνικά την εποχή που στο μουσικό στερέωμα μεσουρανούσαν ο Στοστακόβιτς και ο Προκόφιεβ. Αυτοί έγραφαν τα κομμάτια με τα οποία ο Γκίλελς αναδείχθηκε ως πιανίστας. Και αυτός, με τις ανεπανάληπτες εκτελέσεις του, τους έβαζε τη δική του προσωπική σφραγίδα που τον έκανε διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος και ο Γκίλελς έθεσε το ταλέντο του στην υπηρεσία της πατρίδας του, στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Была его музыка. Необходимо было это величественное напоминание о ценностях, за которые стоит сражаться. Бессмертная музыка. Μετά τον πόλεμο, ο Γκίλελς αφοσιώθηκε απόλυτα στο αγαπημένο του όργανο και μέχρι το θάνατό του, το 1985, κατάφερε να κάνει το όνομά του, μαζί με εκείνο του Ρίχτερ, σήμα κατά τεθέν της μεγάλης σοβιετικής σχολής της τέχνης του πιάνου. Όταν τον Ιούνιο του 1972 οι δυτικογερμανικές αρχές, μετά από δύο συνδυασμένες επιχειρήσεις, κατόρθωναν να συλλάβουν ολόκληρη την ιστορική ηγεσία της ΡΑΦ, πίστευαν ότι είχαν ξεμπερδέψει μια για πάντα με αυτή την ακροαριστερή οργάνωση, που εθεωρείται ως η πιο επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση της Δυτικής Ευρώπης.
έπεσαν όμως έξω. Τα χρόνια που ακολούθησαν, όταν ο Μπάντερ, η Μάινχοφ και τα άλλα ηγετικά στελέχη της ΡΑΦ κρατούνταν υποκαθεστώς απολύτου απομόνωσης στα διαβόητα λευκά κελιά των φυλακών Στάμχαιμ, τα τρομοκρατικά χτυπήματα της οργάνωσης όχι μόνο πύκνωσαν, αλλά και έγιναν αγριότερα. Το εντυπωσιακότερο μάλιστα όλων έγινε το Σεπτέμβριο του 1977, μόλις 5 μήνες μετά την καταδίκη της ηγεσίας της ΡΑΦ σε ισόβια, μια δίκη που επικρίθηκε εντονότατα διεθνώς ως δίκη παροδία. Θύμα αυτή τη φορά της οργάνωσης ήταν ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της δυτικογερμανικής κοινωνίας, ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων, Hans Martin Schlager. Άνδρες της ΡΑΦ ακινητοποιούν τη λιμουζίνα του στο κέντρο της κολονίας, δολοφονούν τους αστυνομικούς φρουρούς του, παίρνουν ως όμηρο το Σλάγερ και απαιτούν ως αντάλλαγμα για τη ζωή του την απελευθέρωση των φυλακισμένων ηγετών τους. 5 εβδομάδες μετά την απαγωγή του Σλάγερ, ενώ η αγωνία για την τύχη του κορυφωνόταν και ο ίδιος με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εκλιπαρούσε για τη ζωή του, οι κρατικές αρχές ανακοινώνουν ότι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα κελιά τους 3 από τους φυλακισμένους ηγέτες της ΡΑΦ. Ο ιδρυτής της οργάνωσης Ανδρέας Μπάιντερ και ο σύντροφός του Γιάν Καρλ Ράσπε που είχαν πυροβοληθεί, καθώς και η Γκούντρουν Ένσλιν που είχε απαγχωνιστεί. Οι δυτικογερμανικές αρχές έκαναν λόγο για προσχεδιασμένη ομαδική αυτοκτονία. Όμως ένα ακόμη στέλεχος της ΡΑΦ, η Ιρμγκαρντ Μέλλερ, η οποία επίσης βρέθηκε μαχαιρωμένη στο κελί της, αλλά κατάφερε να επιζήσει, κατήγγειλε όσα οι περισσότεροι υποψιάζονταν. Ότι οι τρεις υπήρξαν θύματα προσχεδιασμένης δολοφονίας. Το αίμα των συντρόφων μας θα πληρωθεί μόνο με αίμα, απαντάει η ΡΑΦ. Και αμέσως προχωρεί στη δολοφονία του Σλάγερ, το πτώμα του οποίου θα ανακαλυφθεί σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη γαλλική πόλη Μιλούζ. Η μέρα εκείνη το ημερολόγιο έγραφε 19 Οκτωβρίου του 1977. Ήταν το κύκνιο άσμα της ΡΑΦ, η οποία μέσα στους επόμενους μήνες θα υποστεί αλλεπάλληλα χτυπήματα και τελικά θα εξαρτρωθεί, υπό συνθήκες όμως και με μέσα που θα ξεσηκώσουν θύελλα αντιδράσεων και θα στυλιτευτούν διεθνώς ως αναβίωση άλλων σκοτεινών περιόδων της ανθρώπινης ιστορίας.